Λοιπόν, μπήκε το καλοκαίρι. Κάποιοι αντέχουμε τον ήλιο, κάποιοι δεν τον αντέχουμε, αλλά βλέπουμε κάποια έτσι καλομαυρισμένα, ωραία κορμιά και βλέπουμε μετά τον εαυτό μας, έτσι, ασπριδερές, ασπριδερές. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τελικά τους κινδύνους που υπάρχουν και από το φυσικό μαύρισμα και από το τεχνητό, αλλά και κάποια πράγματα που πρέπει να ισχύουν, να δούμε ισχύουν στην Κύπρο, δεν ισχύουν στην Κύπρο. Εδώ στο στούντιο έχουμε μαζί μας τον δερματολόγο, τον κύριο Αργύρη Μιχαηλίδη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και έχουμε πει στον κύριο Μάριο Μιχαήλ, ο οποίος είναι εθνικός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή για θέματα τεχνητού μαυρίσματος. Καλησπέρα. Αυτή είναι έτσι μια νεοσύστατη θέση, ένας διορισμός από το κράτος. Είναι ένας που μπαίνει στη νέα εποχή σε ό,τι αφορά είναι ένας καινούριος θεσμός μετά από όσα ακούγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες τα ευρωπαϊκά κράτη, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ορίσει η κάθε χώρα ξεχωριστά τον αντιπρόσωπό της, ο οποίος πρέπει να τηρεί κάποια προσόντα. Πρέπει να είναι ειδικός και να έχει χρόνια πείρα και από τεχνικής άποψης στο χειρισμό των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος, αλλά και σε θέματα σωστής χρήσης αυτό. Να μας πει και ο κύριος Μιχαήλ τι θέλει. Να συμπληρώσω στο κύριο Μιχαηλίδη στο ότι στην Αυστραλία υπάρχουν τα κρούσματα αυτά, διότι υπάρχει η τρύπα του όζοντος. Η τρύπα του όζοντος, όπως ξέρουμε, είναι... Μόνο στην Αυστραλία υπάρχει? Είναι πιο μεγάλη τρύπα όζοντος. Η πιο μεγάλη τρύπα όζοντος είναι στην Αυστραλία. Δυστυχώς. Εννοείται οι επιπτώσεις από την τρύπα του όζοντος. Ναι, δεν υπάρχει το φίλτρο εκεί στην ηλιακή ακτινοβολία, οπότε οι επιπτώσεις είναι πολύ βλαβερές στο ανθρώπινο οργανισμό. Και από εκεί και πέρα, να συμπληρώσω ακόμη στην κακή χρήση σολάριου που γίνεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, γι' αυτό και υπάρχουν και οι αρνητικές. Όταν λέτε κακή χρήση, κακή δηλαδή χρήση μιλάμε ανεξέλεκτα. Δηλαδή, και στην Κύπρο ανεξέλεκτα όχι, γίνεται να πω, χρόνια. Να συμπληρώσω, να το διευκρινίσω ίσως. Στην Αγγλία υπάρχουν τα κέντρα σολάριου που δουλεύουν με coins, με κερματοδέχτες. Δηλαδή πας εσύ, βάζεις κέρματα και δουλεύει από μόνο του το σολάρι. Χωρίς κάποιος την υποδοχή να σε ελέξει, να σε κάνει. Είναι αυτό τώρα. Είναι μία αναστρέψιμη. Είναι αυτό τώρα που συζητάμε και στις τεχνικές επιτροπές. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ αυστηρός κανονισμός, να απαγορευτεί τελείως και πρέπει να έχει ειδικό προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και από γιατρούς να παρακάθεται σε εξετάσεις και να τηρά αυτές τις γνώσεις, ούτως ώστε να βάζει σωστά τον πελάτη και όλα αυτά. Ο κίνδυνος πάντα μπορεί να επέρθει από την υπερβολική χρήση. Είναι αυτό που συζητάμε και με την σύνδεσμο των δερματολόγων στην Ευρώπη και με τον αντικαρκινικό σύνδεσμο στην Ευρώπη. Ο κίνδυνος μπορεί να προέρθει από την υπερβολική χρήση. Αν κάποιος κάνει σε μικρά ταχτά διαστήματα, δηλαδή μέρα παραμέρα, να κάνει 8 με 10 επισκέψεις το ολίγο λεπτό, δεν είναι υπερβολικά τα λεπτά, μιλάμε για 8 με 10 λεπτά, είναι αρκετά για να δημιουργήσει το δέρμα το κατάλληλο πλατό, το κατάλληλο προστατευτικό μείγμα, ούτως ώστε όταν βγει στον ήλιο να προστατευτεί και να μην πάθει κανένα πρόβλημα. Να προσθέσω κάτι σε όσα είπαμε όμως, ότι έχει βγει ήδη η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η πρώτη, που έχουν ξεκινήσει ελέγχους στα διάφορα κέντρα, την έχει αναλάβει το Υπουργείο Εμπορίου. Καλή αργά παρά ποτέ. Ναι, επειδή έχει να κάνει με ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και με ακτινοβολία. Έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικοί, οι οποίοι ελέγχουν. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει κάποια ανάμειξη σε αυτή την προσπάθεια? Όχι σε αυτό το στάδιο. Μετά, αφού τελειώσουν οι τεχνικές επιτροπές, θα πάει το πρότυπο για έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, το Υπουργείο Υγείας της κάθε χώρας, και θα γίνει νομοθεσία. Προς το παρόν όμως, αφήστε να ολοκληρώσω λίγο, έχει βγει η νομοθεσία πόση ακτινοβολία πρέπει να βγάζουν η κάθε μηχανή. Τώρα αυτό ήταν ανεξέλεκτο. Τώρα όμως βγήκε και ελέγχονται. Από ποιους ελέγχονται? Από το Υπουργείο Εμπορίου. Μάλιστα. Έρχονται με μηχάνημα από ειδικό. Από πότε γίνεται αυτό? Από εδώ και 1,5 χρόνο. Εγώ είμαι της άποψης όλα με μέτρο. Και ο ήλιος και το σολάριο και όλα. Όλα με μέτρο. Αυτό... Είχατε ποτέ εσείς ασθενείς ως δερματολόγος που έτυχε να είχαν άσχημες επιπτώσεις από το τεχνητό μαύρισμα?
Στην Κύπρο όχι, στη Γερμανία επειδή είναι πιο διαδεδομένο και τα άτομα είναι πιο λευκά, είχα περιπτώσεις που είχαν έγκαυμα, αλλά όπως είπε και ο κύριος Μιχαήλ, μπορεί αυτές να πήγαιναν σε ένα γυμναστήριο και να έμπαιναν μέσα ανεξέλεκτα. Δηλαδή το άτομο που ήταν εκεί να ήταν κάποιος που δεν ήταν ειδικός, πληρώνεις εκεί, μπαίνεις μέσα, κάνεις την ώρα σου και φεύγεις. Άρα εκεί είναι πολύ διαδεδομένο στην Ευρώπη γιατί έχουμε πολύ άσπρα άτομα στην Κύπρο. Και δεν, έχουν και δεν έχουν και τον ήλιο που έχει η Κύπρος. Έχουν, δηλαδή, ναι, άρα ολόκληρα αυτοί θέλουν το σολάριουμ. Τώρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε στην δερματολογία έχουμε τη φωτοθεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν μηχανία που εκπέμπουν η περιόδη Α και Β. Ελεγχόμενο. Ελεγχόμενο για θεραπείες όπως τη ψωρίαση, το έξεμα, τη λεύκη. Αλλά αυτό γίνεται μόνο σε κλινικές. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε αρκετά έτσι τώρα πριν μπήκε το καλοκαίρι. Να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο.